Την ίδια ώρα ο Ταγί Περτογάνου προχώρησε σε νέα έκρηξη μεγαλοειδιατισμού, επαναλαμβάνοντα τη γνωστή πλέον. Φράση, θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά. Θα μα ενημερώσει ο Ανδρέα Παφίτη. Πράγματι, Μιχάλη, είχαμε ένα νέο νεοθωμανικό παραλή... παραλήρημα από τον Τούρκο Πρόεδρο, ο οποίο μιλούσε κατά τη διάρκεια του Υπουργικού του Συμβουλίου και επανέλαβε τι φαντασιώσει του για όλη την περιοχή. Σε μια πύρνη λοιπόν ομιλία του, είπε ότι ισχύει το μπορεί να έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά. Και ισχύει σήμερα όσο ισχύει και χθε ενώ σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, σημαίνει ότι αν η χώρα του δεν αντιδράσει στα όσα συμβαίνουν σήμερα στη Γάζα και ξεχάσει τα σύνορα τη ψυχή τη, όπω είπε, τότε θα χάσει και τα πραγματικά τη σύνορα. Βεβαίω, τα σύνορα τη ψυχή του Ρετσέπτα Γιμπερτογάν εκτείνονται από τα Βαλκάνια ω την Ανατολική Μεσόγειο, όπω ανέφερε, και δεν περιοριζόνται μόνο στα επίσημα σύνορα τη Τουρκία. Και εκεί ήταν που θυμήθηκε πάλι τη Θεσσαλονίκη, λέγοντα ότι ακριβώ όπω δεν κάνουμε διάκριση μεταξύ Θεσσαλονίκη και Μοσούλη, βλέπουμε τι αρχέ πόλη μα και την Ιερουσαλήμ το ίδιο. Mm -hmm. Πάντω, οι τοποθετήσει του Ερτογάν Μιχάλη ακολούθησαν την δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών τη Τουρκία, του Χακάν Φιντάν, ο οποίο μιλώντα ενώπιν τη Κοινοβουλευτική Επιτροπή, σημείωσε ότι εάν υπάρξει διαπραγμάτευση στην Κύπρο, θα είναι μεταξύ δύο κρατών, όχι μεταξύ δύο κοινοτήτων,